Σταματάτε το τσιγάρο 40 μέρες και παίρνω εγώ τις αμαρτίες. Να τρώτε κρέας όμως. Εφόσον θέλετε κρέας, να τρώτε. Μην πίνετε τσιγάρο. Πού? Και ρωτώ και λέγω, παιδάκι μου, έχουμε το Θεό και το τσιγάρο. Ποιο, τους δυο ποιον αγαπάς? Το τσιγάρο είναι το Θεό. Εφόσον έχεις το Θεό και το τσιγάρο, διάλεξε και πάρε. Ένα τούτο και το άλλο. Έτσι. Λέω, παιδάκι μου, μπορείτε να μου πείτε ένα σίδερο που δουλεύει και βγάζει καπνό? Ας είναι αυτοκίνητο, ας είναι μοτοσυκλέτα, ας είναι πλοίο, ας είναι αεροπλάνο, ας είναι τάγκ, ό,τι θέλεις είναι. Εκείνο τον καπνό που βγάζει, εάν τον αφήσει μέσα, θα τα διαλύσει όλα. Και εκείνα τα σίδερα βγάζουν τον καπνό. Εσύ που είσαι λογικός άνθρωπος, τον βάζεις μέσα σου. Το ρουφάεις και μπαίνει μέσα σου. Θυμούμαι, ήμουνα σε μια τράπεζα και είδα ένα κοριτσάκι το χρυσό μου αυτό και κάπνιζε. Λέω, ο Θεέ, φώτισε το. Παρακολουθώ να δω πώς καπνίζει. Το τραβούσε το τσιγάρο και περίμενε να βγάλει. Δεν βγάζει καπνό. Πού πήγαινε εκείνος ο καπνός όλος? Τα σίδερα βγάζουν τον καπνό. Και εκείνος ο καπνός δεν πήγαινε μέσα. Πού θα τα φάει όλα. Σηκώθηκε θα φάει. Λαιμούς θα φάει. Νεύρα θα φάει. Τι θα αφήσει τίποτα εκείνος ο καπνός? Εφόσον είναι ένα τσιγάρο, σου κόβει 4 ώρες την ημέρα από τη ζωή σου. Το ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο 4 ώρες από τη ζωή σου. Εάν πίνεις 10 τσιγάρα την ημέρα, 4 σε 10, 40 ώρες σου κόβει από τη ζωή σου την ημέρα, κάθε μέρα. Τι άλλο να πω? Να πω πάλι το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης ήταν πάνω στον εξώστη και έβλεπε απέναντι τον βουνό και τους Τούρκους, αλλά είχε και το τσιγάρο στο χέρι. Όπως έβλεπε αφηρημένος και έκανε σχέδια από πού να τους κυκλώσει τους Τούρκους, εκείνο το τσιγάρο να ανέβει και να ανέβει και να ανέβει και του κάψε το χέρι. Μόλις του κάψε το χέρι, ωραία, λέγει, άνθρωπος που θέλει να ελευθερώσει την πατρίδα του και δεν ελευθερώνεται από ένα πάθος. Άτε, λέγει, το πάτησε χάμα, δεν το ξαναβάλε στο στόμα του. Δεν μπορούμε να επιτέλουμε να γίνουμε κι εμείς ένα σκολοκοτρόνο. Θέλεις να πας στον τάφο μου όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Ήμουνα στο νοσοκομείο, στο καρδιολογικό τμήμα. Εξομολογούσα κόσμο και κοσμάκι, όσοι ήσαν εκεί μέσα. Στα 5 χρόνια που με αξίωσε ο Θεός και υπηρέτησα τον άρρωστο πάνω στο κρεβάτι, δηλαδή τον ίδιο τον Θεό, Το λιγότερο να πω, ότι εξομολόγησα 500 άτομα. Το λιγότερο. Και τα 500 άτομα δεν είχε κανέναν που δεν εκάπνισε. Όλοι ήταν καπνιστές. Και μέσα στο νοσοκομείο εκάπνιζαν και οι γιατροί ήταν από πάνω τους. Αλλά να μου πεις εγώ, καπνίζουν οι γιατροί. Γιατρέ, θεράπευσα σε αυτό, λέει, πρώτα και μετά. Ένα πάθος. Άλλο πάθος ποιον έχουμε? Δεν είναι βρώμικη η γλώσσα μας? Πόσα λόγια βρώμικα λέγουμε? Πόσα λόγια βρώμικα λέγουμε με κάθε αυτά? Και λέει ο Θεός, παν σαπρών λόγων ον εάν ύποσι οι άνθρωποι, δώσωση αυτής λόγων εν ώρα κρίσεως. Παναγία μου, δικιά μου. Έναν λόγο άσχημο, λέει, θα δώσεις λόγον εν ώρα κρίσεως. Και όταν βλασφημείς τον Χριστό και την Παναγία μας, πού θα πας? Πού θα φτάσεις? Είναι αυτό που τους έλεγα. Βρε, παιδάκια μου, βλέπω, έρχονται εδώ μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο και μου λένε, παππούλη μου, να ακούσεις, μέσα στο σχολείο, παιδιά μικρά, 3ης τάξεως.
Πόσες βλασφημίες λένε τα παιδιά, λέγει στην Πανηγία μου. Τι να πούμε. Τι να προσθέσουμε. Οι Τούρκοι που είναι Τούρκοι δεν βλασφημούν τον Μωάμεθ. Βρέθηκε ένας Άγγλος και έγραψε εναντίον του Μωάμεθ και βγήκε αμέσως και λέει όπου τον έβρετε κομματιάστε το. Και στα αναγκάστηκε ο Άγγλος να πάει να ζητήσει συγγνώμη. Εμείς βλασφημούμε τον Χριστό μας, βλασφημούμε την Πανηγία μας, βλασφημούμε τον Τίμιο Σταυρό, βλασφημούμε τα Ιερά και τα Θεία. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, δεν μας νοιάζει τίποτα. Μα πού πάνε αυτά. Βρε άνθρωπε του Θεού, εάν φανταστείς τώρα και κλείσεις πραγματικά τα ματάκια σου και ανέβεις στον χρόνο του Θεού και πάρεις από αυτόν όλον τον κόσμο την βλασφημία, θα γίνει ένα νέφος βλασφημίας και θα ανέβεις στον χρόνο του Θεού. Σήμερα, απόψε, αύριο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πόσο να αντέξει ο Θεός, πόσο να αντέξει. Δεν θα ξεχυλήσει. Εξίστρατεν ο θυμός του Θεού, λέει. Πάει, τελείωσε, τελείωσαν τα πάντα. Τώρα, ό,τι και να ζητήσεις, όταν αποφασίσει να μας αφανίσει, θα μας αφανίσει και εμείς. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Παιδάκια μου, σας παρακαλώ να γίνομαι κήρυκες. Σας παρακαλώ να γίνουμε πάντοτε τα πλάσματα του Θεού που να υπερασπίζουμε το όνομά Του, το Θεϊκό, το Πατρικό, το Ιστορικό. Να υπερασπίζουμε τον Θεό μας, τον Αληθινό, την Πανηγία μας που κλαίει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Τις εντολές του Θεού. Να μην περιμένουμε την Κυριακή ημέρα να μαζέψουμε τις ελιές. Να βγάλουμε το λάδι την Κυριακή ημέρα, να σπείρουμε το χωράφι την Κυριακή ημέρα. Η Κυριακή είναι του Θεού, είναι εντολή του Θεού, εντολή. Μέσα στις 10 εντολές είναι και δεν θα περάξεις την ημέρα τη δική μου, λέει. Από έξω από μια εκκλησία ήσαν επέτες αυτοί οι διακονιάριδες οι οποίοι ζητούν βοήθεια. Το λοιπόν, μέσα στην εκκλησία έβγαινε ο κόσμος και ήσαν μοιρασμένοι δεξιά και αριστερά αυτοί οι επέτες. Μία Κυριακή βγήκε ένας σοβαρός άνθρωπος και τους είδαν εκεί και πήγε και βγάζει στον έναν και του δίδει μια χρυσή λίρα. Πάει στον άλλον και του δίδει μια χρυσή λίρα. Όσοι ήσαν εκεί τους έδωκε από μια χρυσή λίρα. Στο τέλος, ο τελευταίος είδαν ότι κρατούσε ακόμη μια χρυσή λίρα. Και έφυγε ο άνθρωπος, ενώ σου τους έδωσε όλους από μια, τράβηξε το δρόμο. Δεν πάμε να το την πάρουμε κι αυτή. Και τρέχουν όλοι, τον πιάνει ο ένας από τα χέρια, ο άλλος από το λαιμό, ο άλλος από τη μέση και το την παίρνουν και την τελευταία λίρα. Ποιος είναι αυτός? Είμεθα εμείς. 6 μέρες μας δίδει ο Θεός και την 7η είναι δική του, λέγει, δικιά μου. Και πάμε και το την παίρνουμε κι αυτό. Όχι, δεν θα σου αφήσουμε ούτε μία ημέρα. Η Εκκλησία λειτουργεί και εμείς είμεθα μέσα στις εργασίες. Χτυπάει καμπάνα και ο Γεωργός καβαλικεύει τώρα. Προηγουμένως θα πήγαινε μετά άλλο. Τώρα καβαλικεύει το τρακτέρ και τραβάει. Η καμπάνα του χτυπά να επιστρέψει, να έρθει, να ευχαριστήσει τον Θεό. Δεν επιστρέφει. Ωχ, Θεέ μου, πώς θα να πούμε. Όσο εδώ, παιδί. Όσο εδώ. Φτάζω.